Σύλλα στον Παγκόσμιο Ιατρικό Χάρτη τοποθετεί την Κύπρο το επίτευγμα του νευροχειρουργού Κυριάκου Παρασκευά. διενήργησε με απόλυτη επιτυχία νευροχειρουργική επέμβαση στην περιοχή της Πονδυλικής Στήλης, 27 χρονών, ο οποίος σε σοβαρό τροχαίο. Η επαναστατική μέθοδος εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην Κύπρο. Κύπριο νευροχειρουργό, ο Κυριάκο Παρασκευά, κατάφερε να τοποθετήσει την Κύπρο ψηλά στον ιατρικό χάρτη και το American Medical Center στην ελίτ τη παγκόσμια χειρουργική. Διενήργησε για πρώτη φορά στην Κύπρο αλλά και στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο μια εξαιρετικά δύσκολη και ιδιαίτερα περίπλοκη νευροχειρουργική επέμβαση στην περιοχή τη θωρακική μοίρα τη ποντιλικη στηλη στήλη 27χρονου, ο οποίο ενεπλάκησε σοβαρό τροχιό δυστύχημα στι 4 Μαου. Ο ασθενή παρουσιάζει πολλαπλά νευρολογικά προβλήματα και χρόνιο πόνο, συνεπία πίεση του θωρακικού νοτιέου μυελού. Η πρωτοποριακή επέμβαση διήρκησε 12 και πλέον ώρε. Ο 27χρονο ασθενή έλαβε εξητήριο την 6η μετεχειρητική ημέρα, πλήρω θεραπευμένο. Είναι μια επέμβαση η οποία γίνεται πρωτοποριακό από μπροστά από τη θωρακική κοιλότητα, από τη μεριά δηλαδή τη αορτή και του αριστερού πνεύμονο και διαφράγματο, με σκοπό να έχουμε μια οπτική 360 μοιρών. Ο δόκτωρ Παρασκευά εξήγησε ότι πρόκειται για χειρουργείο πέντε διαστάσεων, αφού η επέμβαση συνδυάζει ανοιχτή, μικροσκοπική, θωρακοσκοπική, ενδοσκοπική και λαπαροσκοπική τεχνική. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Ο ασθενής τώρα έχει επιστρέψει πλήρως στις καθημερινές του ε, δραστηριότητες και αθλητικές δραστηριότητες. Ε, με εξε... Η ποιότητα τη ζωή του έχει επανέλθει στα φυσιολογικά επίπεδα και σχετικά άμεσα. Η αξιοσημείωτη εξέλιξη στην αποκατάσταση τη υγεία του ασθενού, τόνισε ο Δ. Παρασκευά, διευρύνει ακόμη περισσότερο τι δυνατότητε και τι προοπτικέ του τομέα τη νευροχειρουργική στην Κύπρο αλλά και διεθνώ, αφού η συγκεκριμένη επαναστατική μέθοδο εφαρμόζεται σε λιγότερα από 25 ιατρικά κέντρα παγκοσμίω. Η πολυπλοκότητα, τεχνική δυσκολία αυτή τη επέμβαση έγκυται σε όλα αυτά που μόλι προανέφερα. Ότι πρέπει να χρησιμοποιηθεί όλο αυτό ο εξοπλισμό από ένα χειρουργό. Είναι μεγάλη καμπύλη εκμάθηση. Είναι ευαίσθητε οι δομέ που χειρουργούμε. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το χειρουργείο από έναν γενικό χειρουργό εγκεφάλου και σπονδυλική από ένα γενικό νευροχειρουργό. Χρειάζεται περαιτέρω εξειδίκευση και εμπειρία, θα έλεγα. Ο 27χρονο ασθενή είχε απευθυνθεί για θεραπεία σε άλλα νοσηλευτήρια και είχε ενημερωθεί ότι πρόκειται για αρκετά δύσκολη επέμβαση σε απροσπέλαστη περιοχή και θα ήταν καλύτερα να μην χειρουργηθεί ή να αποταθεί σε εξειδικευμένα κέντρα του εξωτερικού για περαιτέρω θεραπεία.